στο σχέδιο εξυγίανσης της ΔΕΗ. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι τολμηρό. Πρέπει καταρχάς να αποκατασταθεί η ρευστότητα της επιχείρησης. Είναι ένα σχέδιο το οποίο, στο οποίο θα κληθούν όλοι, για να το πω με απλά λόγια, να συνεισφέρουν λίγο για να σωθεί η επιχείρηση. Είναι ένα σχέδιο ισορροπημένο. Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει με καινούρια διοίκηση. Και δεν θέλω να βλέπω τη ΔΕΗ μόνο αμυντικά, ως ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να διαχειριστώ. Θέλω μια ΔΕΗ την οποία θα εξυγειάνουμε, της οποίας ναι, στοιχεία του, περιουσιακά στοιχεία που έχουν να κάνουν με το δίκτυο θα πουληθούν για να στηριχθεί η επιχείρηση, αλλά θέλω να δω τη ΔΕΗ ως μπροστάρι στη μεγάλη προσπάθεια της χώρας να κερδίσει το μέλλον και να μπει δυναμικά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι θλιβερό ότι η ΔΕΗ έχει ανύπαρκτο αποτύπωμα στις ανανεώσιμες πηγές. Άρα, μια ΔΕΗ η οποία θα έχει εξυγειανθεί και η οποία στη συνέχεια θα μπορεί ενδεχομένως να προσελκύσει και ιδιώτες επενδυτές, πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να παραδώσει την ενέργεια στα ιδιωτικά συμφέροντα. Και η αναφορά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, βάζει τους τίτλους τέλους, φέρνοντας πιο κοντά την απολιγνητοποίηση και αποβιομηχάνηση της περιοχής. Αυτό υποστήριξε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, μιλώντας στον ΦΛΑΣ και με τον Γιώργο Αδαμίδη, να σχολιάζει τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με το υποτιθέμενο σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ, το πολυσυζητημένο, το οποίο έχει ένα στόχο την εκποίηση ολόκληρης της περιουσίας και ειδικά των δικτύων, προκειμένου να κερδοσκοπήσουν όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ξένοι και ντόπιοι, γιατί το κομμάτι της ενέργειας είναι αυτό που θα ήθελαν στην ουσία να καταλάβουν οι παίκτες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Η αναφορά του Πρωθυπουργού, ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, νομίζω ότι βάζει τίτλους τέλους, φέρνει πολύ πιο κοντά την απολιγνητοποίηση και την αποβιομηχάνηση της περιοχής. Ό,τι είχε γίνει πριν 30 χρόνια από τον συγχωρεμένο τον πατέρα του, έρχεται να το αποτελειώσει ο ίδιος. Και τότε θυμίζω στους τηλεθεατές σας ότι ο αντίστοιχος υπουργός, ο κύριος Αδριανόπουλος, μίλαγε για ασύμφορη τη λειτουργία της ΑΕΒΑΛ, με αποτέλεσμα να κλείσει μαζί με τα ΜΑΒΕ και τα ΕΛΣΥ. Βεβαίως τότε υπήρχε μια σημαντική διαφορά. Υπήρχε η ΔΕΗ, όπου μπόρεσε και απορρόφησε όλο αυτό το εργατικό δυναμικό που είδε την ανεργία τότε. Σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει ότι οι λιγνητικές μονάδες είναι ασύμφορες να λειτουργούν. Ξεχνά όμως να επισημάνει γιατί είναι ασύμφορες σήμερα. Ξεχνά γιατί ο ίδιος και η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου το 2013 απεμπόλυσαν το δικαίωμα για να έχει η χώρα μας δωρεάν δικαιώματα ρήπων. Και έτσι καθίστανται οι λιγνητικές μονάδες σήμερα μη ανταγωνιστικές. Ειδικά η Πτολεμαϊδα 5, η ναυαρχίδα της ΔΕΗ, η οποία θυμίζω ότι αποφασίστηκε το 2010 και το 2013 συμβολιοποιήθηκε, όταν γνώριζε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ότι τι παίζει με τους ρήπους, και επίσης το τι γίνεται με τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύως. Δηλαδή, αποφασίσαν μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς να φροντίσουν τη βιωσιμότητά της. Αυτό λοιπόν είναι ένα έγκλημα και σήμερα ερχόμαστε να χύσουμε κροκοδίλια δάκρυα στα πτώματα τα οποία έχουμε φροντίσει να δημιουργήσουμε πριν από 5 και 6 χρόνια. Ο στόχος τους λοιπόν είναι να παραδώσουν την ενέργεια στα ιδιωτικά συμφέροντα, ξεκινώντας από τα δίκτυα και φτάνοντας όσο γίνεται πιο γρήγορα στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων της περιοχής. Το άσχημο σε όλη την υπόθεση, κύριε Γαϊτάν, είναι το ότι αυτά που εξήγηλε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός
τα άκουσαν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, φαίνεται, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας της περιοχής, αλλιώς δεν εξηγείται το θερμό χειροκρότημά τους.